Ο σχεδιασμός της προνοιακής πολιτικής του Δημού Καβάλας, ώστε να ενισχύσει τις κοινωνικές του δομές εν ώψη της επερχόμενης ανθρωπιστικής κρίσης, απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρόνοιας, Αλέξης Βρετός, ο οποίος ανέφερε επιγραμματικά τα βασικά σημεία του σχεδιασμού, ενώ εκτός από τις υπάρχουσες δομές, η Δημοτική Αρχή εξετάζει τη χορήγηση ενός έκτακτου βοηθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, τη λειτουργία μιας μονάδας βραχύβιας φιλοξενίας άστεγων ατόμων, την αύξηση των πρωινών γευμάτων στους μαθητές και στις μαθήτριες που έχουν πρόβλημα σύτησης, την παροχή δωρεάν γευμάτων μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και την παροχή δωρεάν καυσίμων. Φέτος για το 2015 ήδη το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών πραγματοποίησε κοινωνικές έρευνες σε 222 οικογένειες και συνολικά δόθηκαν 71.000 περίπου ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Υπολείπονται περίπου να αξιολογηθούν γύρω στα 40 αιτήματα συμπολιτών μας για να χρήζουν αντίστοιχης οικονομικής ενίσχυσης, ενώ συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των αιτημάτων που δεχόμαστε ως υπηρεσία. Πληρώνεται το πρόγραμμα μείωσης των δημοτικών τελών κατά 50% για το έτος 2015 σε περίπου 700 δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τις επόμενες προτάσεις, τις οποίες έχουμε, μια σημαντική είναι η λειτουργία αυτόνομης μονάδας φιλοξενίας, το λεγόμενο υπνοτήριο. Έχουμε συνεχώς, ουσιαστικά έχουμε μια έκρηξη περιστατικών με ανθρώπους που είναι άστεγοι, με ανθρώπους που βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στους δρόμους, που λιποθυμούν. Σήμερα είχαμε ένα τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό με την κοινωνική λειτουργό, η οποία πραγματικά δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει. Ένα άλλο είναι η παροχή των σχολικών θερμοκηγευμάτων. Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες που έχουν πρόβλημα διαβίωσης, που δεν μπορούν να φάνε ένα πρωινό. Έχει δημιουργηθεί ένα βασικό αρχείο και με την καινούργια σχολική χρονιά θέλουμε, φιλοδοξούμε να ξεκινήσουμε την διανομή αυτού του συστήματος. Υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις, όπως είναι η παροχή καυσίμων σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, η παροχή γευμάτων μέσω του προγράμματος του Βοήθεια στο Σπίτι. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Καβάλας Δημητρά Τσανάκα εξέφρασε και την οργή της για την αναβολή των παραστάσεων Ιφηγένεια στη χώρα των Ταύρων και Πλάτων Απολογία Σωκράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, θεωρώντας ταπεινωτικό το γεγονός. Ντροπή στο Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Εδώ εμείς μιλάμε θερμοπύλες. Και γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Και γιατί αυτός είναι ο λόγος που τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Κρατικά θέατρα. Και σε τέτοιες εποχές, με τίποτε δεν πρέπει να περιφρονούν τις υποχρεώσεις. Ήρθε το Εθνικό από την Αθήνα και δεν μπορεί να έρθει από τη Θεσσαλονίκη με μία ώρα απόσταση το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ντροπή στον κύριο Βούρο, αυτό έχω να πω, και φυσικά θα γράψω επιστολή και φυσικά ό,τι μπορώ θα κάνω, πρώτα συμβιβαστικά και μετά καταγγελτικά. Οφείλω όμως μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο να τον καταγγείλω ανοιχτά και καθαρά.